άβολο είναι αυτό που κάνεις, δεν ξέρεις. Σε παρακαλώ. Πώς αισθάνεσαι που είσαι στο μεγάλο κάναλο? Φώτα, κάμερες. Awkward. Ναι. Πιστεύω. Όχι. Χαλάρωσε, χαλάρωσε. Πάρε το χρόνο σου. Χρειάζεσαι ένα ουισκάκι. Εγώ καταρχήν. Όχι, δεν πίνω. Αλλά νόμιζα ότι θα υπάρξουν αυτά τα τέτοια που βάζεις και έρχεται κόσμος με κάνει και. Να μας πάψουν. Ναι. Είναι μεγάλο κάναλο, αλλά επίτηδες δεν έχουμε τέτοια. Έχουμε πηγάζει φυσικά. Για να είμαστε πιο φυσικοί. Εντάξει. Αυτό είναι ο μπαμπάς, ρε φίλε. Το λες και γίνεται. Δηλαδή είναι ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Seriously. Εξαρτάται γιατί, σε τι αναφέρεσαι. Άμα αναφέρεσαι σε αλκοόλ ή άμα αναφέρεσαι σε συμπαράσταση. Α, συμπαράσταση. Σε φαγητό επίσης. Σε φαγητό, ναι. Είναι ο ανάλογος άνθρωπος που απλά εμφανίζεται με το χέρι στο παρέχει. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μεγάλο κανάλι αυτό, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Και τι σας έχω μωρέ. Ποιος είναι εδώ, ποιος είναι εδώ. Ποιος είναι εδώ μωρέ, το ζουζούνι μου. Όλα θα τα βγάλω στη φορά, όλα. Τι έγινε τώρα, ήρθαμε Θεσσαλονίκη για weekend τύπου. Έτσι όπως καθόμαστε λοιπόν στο τζάκι του λέω, δεν πετάω μια κάμερα και ένα ring, τακ 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 τακ. Μια στα γρήγορα που κάνουμε ένα βιντεάκι. Και κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε στο πατρικό μας σπίτι. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ήρθαμε. Εγώ 6 χρονών και εσύ 4. Ναι. Είμαι μικρότερος. Τώρα ναι, μόλις είπαμε αυτό. Δεν θα μου άρεσε πολύ, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνεις. Οπότε είπαμε να πιάσουμε λίγο τα παιδικά μας άλμπουμ, να ρίξουμε μια ματιά, να τα δούμε. Και επειδή έχουμε πάρα πολλά χρόνια να το κάνουμε αυτό, δηλαδή δεν νομίζω ότι το έχουμε κάνει και ποτέ. Συνήθως τρέχει η μαμά με ένα άλμπουμ και λέει: Αχ, κοίτα, κοίτα, κοίτα την γλυκούλη που ήσουν. Κοίτα, κοίτα, κοίτα εδώ που είμαστε. Δεν υπάρχει δηλαδή και ο θελός, δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Να πιάσουμε τα άλμπουμ και να τα δούμε. Και τόσα χρόνια. Πραγματικά, δηλαδή υπάρχει μια πορεία. Γιατί στο σπίτι δεν υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες. Είναι οι φωτογραφίες του γάμου μου και του γάμου σου. Παντού. Ναι. Πες τίποτα όμως. Έτσι έγινε όλη μας η ζωή. Μια ζωή. Εγώ μιλάω και εσύ δεν μιλάς. Και μετά λες ότι σε καπελώνω. Όχι, όχι μίλα. Όχι, όχι. Ναι. Μίλα. Ναι, να μιλήσω. Αφού εσύ είσαι μπροστά. Έτσι είναι. Αφού εσύ είσαι στο φως. Εμείς είμαστε δίπλα σου στο φως. Λοιπόν, εγώ λέω να πιάσουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή τους, λίγο από την γέννηση τη δική μου, το 1980 που γεννήθηκα και ήμουνα για 2 χρόνια η βασίλισσα του κόσμου, η βασίλισσα, η πριγκίψα του μπαμπά μου, η μονάκριβη της μαμάς μου και όλο το σύμπαν γυρνούσε γύρω μου. Μέχρι το 1982 που ήρθα ο βασιλιάς. Ποιος σου είπε να έρθει, ποιος σε κάλεσε. Δεν χρειάζεται να με κάλεσε κανένας, απλά ήρθα και η μεγάλη μαγιά στα δεύτερα αδέρφια είναι ότι έχουν οργώσει τα πρώτα. Και έρχονται τα δεύτερα και τα βρίσκουν έτοιμα. Ναι, όχι, γιατί το θέμα είναι ότι εγώ δεν ήμουν παιδί που ζητούσε αδερφάκι. Δεν έχω τέτοιες μνήμες. Μια χαρά ήμουνα, μια χαρά περνούσα. Ξαφνικά έσκασε μύτη αυτό και εγώ 2 δεν μπορούσα να συνδεθώ με αυτή την ενέργεια. Ήρθε αυτό. Φοβερή, έφερε όλη την ενέργεια. Δεν πήρα τίποτα, δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Ήμουνα το καλό παιδί και εσύ ήσουν η αγαπημένη μου αδερφή. Το ξέρω όμως ότι αυτό είναι ύπουλο, είναι υποχθόνιο. Είναι υποχθόνιο, δηλαδή δεν είναι ρεαλιστικό. Ξέρω τι κάνω τα δεύτερα. Απλά είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Δηλαδή αυτό που είναι το λέω. Εγώ το πάω παρατηρητικά. Βλέπω. Ψυχανεμίζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω λίγο τι σκάλια τρώει τον μπροστά. Τα τρώει, πάω από πίσω, περνά. Και κοντεύω. Κατάλαβες τι έχω ζήσει. Σε αυτά τα άλμπουμ η αλήθεια είναι ότι θα με δεις να βασιλεύω. Να παίρνω διάφορες στάσεις, να ποζάρω με επαγγελματισμό, θα έλεγα. Πολύ, πολύ, από μικρή. Είναι σαφές. Το στυλ και το σκέρτσο υπήρχε, ναι, ισχύει. Ναι. Ωραία, θα είμαι εγώ έτσι, εγώ έτσι, εγώ έτσι. Και ένας ενοχλητικός ο οποίος απλά πάει να κάνει σπαμ στις φωτογραφίες, μπαίνει στη μέση, κάνει τέτοια χαριτωμένα. Έχει συγκεκριμένες γκριμάτσες που χρησιμοποιεί, λες και δεν τις βαρεθήκαμε, δηλαδή πόσα χρόνια μπορείς να τις βλέπεις. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα αφού έφυγα από το σπίτι σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, όσο πηγαίναμε στο σχολείο, πάρα πολλά νεύρα ένας με τον άλλον. Στην πορεία, επειδή άρχισε να μεγαλώνει η μυϊκή του δύναμη εντωμεταξύ, ήταν λίγο πιο δύσκολο αυτό για μένα, γιατί άρχισα να ψαρώνω. Έλεγα εντάξει, κάτσε τώρα, θα τις φάω. Οπότε άρχισα να μαζεύομαι λίγο και πιο πολύ να μην ασχολούμαι ιδιαίτερα. Δηλαδή, όχι τόσο να του την μπαίνω, γιατί δεν με έπαιρνε. Θέμα είναι ότι εγώ να σημειωθεί, σε παρακαλώ, στα πρακτικά. Ναι. Ότι εγώ πάντα ήθελα να είμαι μαζί σου, πάντα σε αναζητούσα, πάντα χτυπούσα την πόρτα σε εσύ, τι κάνεις, άσε με φύγει από εδώ. Ναι, ισχύουν γιατί αυτά. Γιατί είχα πολύ ωραίες φίλες, αφενός. Σωστό γι' αυτό. Αφετέρου, ήμουνα μεγαλύτερη, οπότε αυτό όλο σου φαινόταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ποιος θέλει να παίρνει το μικρό του αδερφό όταν βγαίνει έξω το βράδυ. Ακριβώς. Όχι. Οπότε μετά όμως, στην πορεία. Υπάρχει να έχω κι εγώ αξία σαν άνθρωπο που μετράω. Μετά τα 16-17 λοιπόν, εκεί αρχίσαμε να έχουμε κοινές παρέες, οπότε βγαίναμε μαζί, κάναμε κοινές διακοπές, είχαμε κοινές.
κοινού φίλου και στην πορεία τη ζωή μα συνεχίστηκε αυτό μέχρι και σήμερα. Δεθήκαμε λοιπόν μετά από αυτή την ηλικία. Στα πρώτα χρόνια λοιπόν δεν θα δείτε αδερφάκια αγκαλιασμένα, να φιλιούνται. Έχουμε φωτογραφίε που είμαστε αγκαλιασμένοι και φιλιόμαστε. Ναι, συνήθω εσύ με αγκαλιάζει και εγώ είμαι τύπου νεύρα. Ναι. Κάπω έτσι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Πραγματικά. Μεγαλώνει, δηλαδή ήσουν πολύ αστείο παιδάκι, ρε παιδί μου. Ήμουν πολύ αγαπούλη. Αγαπούλη. Πολύ αστείο παιδάκι. Σισί. Θα το δει. Σισί. Σιγά αυτό. Σισί. Σισί. Πουθενά είσαι. Προσπάθησα. Έπρεπε να φύγει το σπίτι για να καταλάβει. Αλλά τότε έτσι είναι η αξία. Αν πρέπει κάπου να το περιγράψω, είναι αυτό. Δεν υπήρχα όπως είναι το θέμα. Δεν υπήρχα πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει. Σ' αγαπώ. Και εγώ. Άντε, φέρε κανένα άλμπουμ. Σήκονται. Φυσικά εννοείται. Συγκινητικό. Ενθουσιασμένη. Ανατριχύλα. Έτοιμος. Α, με τη δικιά μου τη γέννηση. Ναι, η δική μου γέννηση δεν έχω δει να υπάρχει πουθενά σε κάποιο άλμπουμ. Ναι, γιατί δεν έχω από τη γέννησή μου. Δεν είναι στη γέννησή μου αυτό. Όταν ήρθα σπίτι. Στην κλινική είναι αυτές οι δύο. Αυτές τις δύο, οι θολές! Εμένα όμως... Εμένα όμως... Είμαι δικό σας παιδί. Όχι, αν θέλετε να μου πείτε κάτι, να μου το πείτε. Εγώ βλέπω πάντως ότι κατευθείαν το που γεννήθηκα, φάνηκε η φωτογένεια. Είναι η ομορφιά... Η ομορφάδα σου. Κούκλος. Και μετά στην κλινική, ο Γιάννης στην κλινική, ο Γιάννης από το δεξί προφίλ, ο Γιάννης από το αριστερό. Ο ενθουσιασμός της Ίσης που ήρθα. Εδώ είναι πιο ενθουσιασμός, ναι. Εδώ πάρα πολύ ευτυχισμένη η Ίση που ήρθα. Αυτή η έκφραση είναι what the f***. Κατάλαβες. Τι είναι τούτο? Και εδώ είναι αγάπησε το αδερφάκι σου. Με το ζόρι. Και ο Γιάννης έρχεται σπίτι. Ορίστε, καθόλου καταπιεστική η αγκαλιά. Εδώ είναι η πρώτη απόπειρα πνιγμού. Ήταν τις πρώτες μέρες. Συνέβη αυτό. Εντάξει, αυτά τα σεντόνια τα έχω σπίτι. Πώς γίνεται ρε μαμά, είναι από τότε όντως. Δηλαδή τα είχαμε από τότε αυτά τα σεντόνια. Μου τα έφερες σαν φοιτήτρια και εγώ τα έχω ακόμα. Κάτι δεν πάει καλά. Πολύ καλή ποιότητα. Αμερικάνικα πρέπει. Σκάς. Ορίστε, αγκαλίτσα κοιμόμαστε. Αυτή η φάτσα ήταν που με στήχιωνε. Αυτό εδώ. Αυτό σε στήχιωνε. Αυτό το γλυκό πλάσμα, αυτό το χαμογελάκι, αυτό το αγγελούδι σε στήχιωσε. Είναι το λίγο αλήθωρο με προγούλι και γλώσσα. Είναι αυτό το... Αυτό θα το δείτε παντού, αλήθεια σας λέω. Να, υπάρχουν αποδείξεις. Είναι παντού. Δεν είναι. Δεν πιστεύεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Μαμά, πες, το σκέφτηκες ποτέ. Μπορεί να μην είναι καλά αυτό το παιδί. Κάτι θα δούμε μεγαλώνοντας και τα λοιπά. Όχι. Προγούλη και... Ειλικρινά δεν ήξερα ότι αυτό είναι που σε ενοχλεί. Και θυθί, θυθί. Εδώ είναι το παιδί. Εδώ είμαι εγώ πάρα πολύ μικρή. Ακόμα δεν έχεις γεννηθεί. Δεν λέω, είναι όλα πολύ ωραία. Περνάς πάρα πολύ καλά στο πάρτι σου. Βεβαίως. Εδώ πραγματικά τη φάση δηλαδή. Τι προσπαθείς να κάνεις. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι οι μαμά... δύο ομάδες μας απλά μας βγάζουν φωτογραφία. Οι ομάδες χαίρονται. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αντίδραση απέναντι σε αυτό. Αυτός είναι ο φίλος μου, ο Αντώνης ο Κανάκης. Όχι ο γνωστός, γνωστός. Άλλος Αντώνης Κανάκης. Κολλητός μου με τον οποίο υπήρχε ένα φλερτ εκείνη την ηλικία. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει μία χαρά, μία ευτυχία. Είμαι η βασίλισσα του κόσμου. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να με ενοχλεί. Με τον μπαμπά μου που είναι όλος δικός μου. Εντάξει, υπάρχει και η μαμά μου, αλλά κυρίως δικός μου. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ πόζα. Δηλαδή. Είναι γεγονός όμως έτσι. Μιλάμε για πόζα τύπου αλίκη. Δηλαδή αυτό πώς το έκανα, ρε παιδί μου, 2 χρόνια. Πώς γίνεται τώρα. Πώς γίνεται τώρα. Και σε αυτό πρέπει να προβληματίστηκες. Δεν μπορεί. Γιατί εσύ δεν είσαι έτσι. Δηλαδή πού το βρήκα. Κανένα δεν το έχει. Δεν ξέρω πού το βρήκες. Ναι. Εξού και ότι δεν έχω φωτογραφίσει. Το έχει. Η γιαγιά το έχει. Α, η γιαγιά το έχει. Σωστό, ισχύει. Εδώ είναι φανερό ότι έχει θλίψει η μαμά που έχει έρθει. Το βλέπει. Εγώ μια έκπληξη στη φωτογραφία βλέπω. Δεν βλέπω καμία θλίψη. Εγώ βλέπω τύπου πόπο. Τι το έκανα τώρα γι' αυτό. Αφού έχω το καλό. Εγώ βλέπω το καλό. Εδώ σου κάναμε και γενέθλια. Δηλαδή εντάξει, πόσο αέρα πια αυτό το παιδί. Ναι, αλλά δες εδώ πέρα τι ωραία την κουπλέτα είμαστε. Εγώ πού είμαι. Εσύ κάπου αλλού θα είσαι. Γιατί δεν είμαι πουθενά σε αυτή τη φωτογραφία. Δεν χρειάζεται. Αποδείξου ότι με αγαπάς. Μετά το χάλασες. Βλέπεις τη φάτσα μου, έτσι. Απόδειξε. Δείξε. Εδώ που βλέπεις την αγάπη. Βλέπω εσένα με τη φάτσα.
Να δω. Και εμένα που είμαι. Άντε πάλι με τον νιάνιαρο. Εδώ είναι η δική μου βάφτιση που σαν πριγκίπισσα, σαν κούκλα που μου αρμόζει, σαν πορσελάνινη κούκλα. Θα έλεγα η μαμά μου έχει φροντίσει να μου βάλει κάτι απλό. Την αυτή την απλότητα διατήρησα και για τα υπόλοιπα χρόνια μετά. Μέχρι σήμερα τη διατηρώ. Αλλά θέλω να δείτε από πού ξεκινάει. Να μην μου το χρεώνετε. Τι σκεφτόσουν. Έτσι ήταν το τελικό. Και αυτό το εξαιρετικό σιγουράκι μου το έχω. Έλεγα ότι άμα κάνω κόρη ποτέ θα το στο βάλω στη βάπτιση. Πάλι καλά που δεν είναι. Δεν το έβαλα στους γιους μου, όχι. Μάλιστα. Αλλά εμένα μου αρέσει, μαμά, εγώ εγκρίνω. Θεωρώ ότι αξίζει την προσωπικότητά μου. Ένα παραγμό, μια σκοτωδίνη που βαφτίζομαι, ναι, υπάρχει. Μανούλα, τι όμορφη. Δεν θα σα δείξω το nudity. Έχω πόζες παντού, πόζα παίζει, έτσι κι αλλιώς full. Δεν υπάρχει γκριμάτσα, δεν υπάρχει ρητίδα του κλάματος, κόκκινα μάτια, μύτες κτλ. Τα πρόσεχα αυτά πάρα πολύ. Έκλαψε, ξεπεράστηκε και μετά μόλις βγήκε φωτογράφος. Έκλαψα όσο χρειάζεται για τη δραματική σκηνή. Αυτό. Α, τη βάφτιση. Αυτό. Εδώ τη μαμά μου, μπαμπά μου, όλα τα έχω, δεν έχω αδερφό, μια χαρά είμαι. Εδώ με τον Αντώνη τον Κανάκη πάλι. Για κάποιο λόγο κατουράμε μαζί στην βεράντα. Στη γωνία, σε μια γωνία στην βεράντα. Δεν ξέρω, Αντώνη, άμα θυμάσαι εσύ γιατί κατουρούσαμε μαζί στην βεράντα. Νομίζω ότι έχουμε αρκετές φωτογραφίες που κατουράμε μαζί στην βεράντα. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω τώρα αυτό. Λες να βρει το μπελά η μαμά μετά από τόσα χρόνια τον μπελά της τύπου πρόνοια και τέτοια. Μου τη δίνει στη χαρά. Εδώ συμβαίνει αυτό. Φύση. Δεν είναι φύση όμως, μη βεράντα. Εδώ είναι μια απλή πόζα τύπου. Με φωνάξαν απότομα και γύρισα. Αυτό, εδώ, ακόμα και σήμερα το κάνω. Και πάμε να δούμε τη βάφτιση του Γιάννη με τη συγκεκριμένη γκριμάτσα να κυριεύει το άλμπουμ. Αυτή εδώ. Να τη δω. Όχι, πείτε. Όχι, πείτε. Αλήθεια σας λέω, αυτό το μωρό ήταν μονίμως έτσι. Και λες, εντάξει, παιδί μου, βάφτιση είναι. Δηλαδή, κάνε και μια άλλη γκριμάτσα. Και εδώ ξεκινάμε γιατί εσύ ήσασταν στα φώτα και εμείς είμαστε δίπλα της. Πάντα. Εδώ είναι μια απλή αποφύτηση στο κολυμβητήριο που εσύ είσαι ο καλός κολυμβητής, αλλά εγώ είμαι star. Και παρουσίασες μόνη σου τους αθλητές οι οποίοι πήρανε και πήγαν στην επόμενη τάξη. Μόνη μου. Ποτέ δεν ήμουν καλή, ούτε είμαι. Αλλά. Να δω. Μπορούσα πολύ ωραία να παρουσιάσω. Εδώ ναι, προσπαθώ να κάνω πάλι την κρυμάτσα μου. Να στέ. Δεν τα καταφέρω. Να τη δω. Να στέκομαι στο κέντρο. Ναι. Να τη δω. Μαμά, αυτό το μαλλί γιατί. Να δω! Υπέροχο! Θες να μου ζητήσεις συγγνώμη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να δω! Πάρα πολύ αυτό το μαλλί. Για αυτό το καρέ. Πάρα πολύ αυτό το μαλλί. Εδώ είναι στην προσπάθειά μου στο σύση να τραβήξω λίγο το τέτοιο. Και το παγωμένο μου βλέμμα. Το παγωμένο μου βλέμμα τα λέει όλα. Εδώ έχω βγει λίγο πιο μπροστά και είναι δηλαδή. Το ζεις μόνη σου και εγώ απλά υπάρχω στο background. Αυτό, πείτε μου λίγο για αυτή την πόζα επίσης. Θέλω να το συζητήσουμε. Σε έχει ντύσει η μαμά σου, σου έχει βάλει τα καλά σου. Ωραία, αυτή πιστεύει. Δηλαδή αυτά που θεωρείς ότι είναι τα καλά σου. Φιόγκους, κορδέλες, αυτά, φουστανάκια και εσύ τα καλά σου. Και σου λέει, Σύση, πιάσε λίγο το λουλουδάκι. Γιατί, δηλαδή γιατί πρέπει να πιάνεις το λουλούδι σε μια φωτογραφία. Έχω άπειρες φωτογραφίες που πιάνω. Δέντρο χριστουγεννιάτικο. Φύλλο από θάμνο. Δεντράκι. Τριαντάφυλλα. Γιατί, τι πόζα, φωτογραφία είναι αυτή. Πόζα. Τύπου, πιάσε λίγο. Γιατί το κάνουν αυτό. Είναι 80's το σύνδρομο. Γιατί είναι πολύ άβολο να έχεις τα χέρια σου κάτω. Οπότε είναι μια κίνηση και ομορφαίνει λίγο. Εντάξει, εγώ είχα πόζες όμως. Μπορούσα να κάνω αυτό, να κάνω αυτό. Το είχα. Δηλαδή γιατί παίρνω πιάνω. Οι δεν το έχουμε. Τέλος πάντων. Και εσύ εντάξει πίσω. Εντάξει. Το ίδιο να μπω. Προσπαθώ να μπω. Εδώ μπορείς να σταθείς και να δεις όλες τις πληροφορίες από την κάλτσα που είναι στο καλοριφέρ μέχρι τώρα όλες τα μαλλιά. Ο Tom Cruise κάπου καρφωμένος και ένα δολάριο από κάτω. Λοιπόν, ναι, έχω Tom Cruise. Λοιπόν, εδώ μπικουτί, μία φωτογραφία μου στον τοίχο πίσω. Ναι. Τη βλέπεις? Ναι, τη βλέπω. Πού είμαστε λιτόχωρο? Πού είμαστε? Γιατί έχει τη Σαντορίνη στον τοίχο. Στο λιτόχωρο δεν έχουμε τη Σαντορίνη στον τοίχο. Αυτό στο λιτόχωρο. Άρα στο λιτόχωρο είναι. Θυμόμαστε την ιστορία πίσω από τη φωτογραφία του 1995. Τι λέει, περίμενε. Α, Θεοντόσια. Ναι, λες και δεν το καταλάβαμε. Θεοντόσια, ναι. Τότε περνούσα μία άρνηση με το Σύση. Tom Cruise, δολάριο. Η κούκλα, η creepy που βγήκε από το Τσάκι 3. Και μπικουτί. Εσύ θα μου τα έβαλες, φαντάζομαι. Ψήκα μου ήξερα να βάλω μπικουτί. Ναι, μαμά, μην κοιτάς με απορία, φοράω μπικουτί. Φοράω και μπουρνούζι και μίλα μου για αυτό το φραντζάκι.
το οποίο ούτε φράτζα, ούτε όχι φράτζα. Δηλαδή τύπου θα πάρουμε πέντε τρίχες, θα τις κόψουμε και θα είναι τύπου φράτζα. Είναι τέλειο. Δεν ξέρω όμως και την ιστορία πες αυτή την ιστορία. Είναι κακό εσύ. Είναι πολύ κακό. Και τύπου, είμαι 15 χρονών, δηλαδή κρίμα δεν είναι. Ετοιμάστηκες να βγεις και η μαμά ενθουσιάστηκε και σε έβγαλε φωτογραφία. Δηλαδή υπάρχει στήθηκε όλο αυτό από πίσω. Και έχω και... Είμαι 15 χρονών, δηλαδή είναι το 95. Έτσι. Είμαι 15 χρονών και μοιάζω με 85 και σαν να με λένε Ρουθ. Δεν είναι λίγο ύφος. Πείτε μου. Σαν να σε λένε Ρουθ. Ναι, σου πάει κάπως Ρουθ. Εδώ τι φάση. Εδώ είναι αρκετό, αρκετή vintage για 90s. Εγώ έχω αναλάβει τα γειτονάκια. Έτσι, τα γειτονάκια. Είμαι 12. Αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο που γράφει την ημερομηνία κάτω στις φωτογραφίες. Ναι, είναι, και σωστό. Με γιατί δεν θυμάσαι, ξέρεις, πηγαίνεις στην ηλικία. Λοιπόν, εδώ είμαι 12. Η Πέννη και ο Γιάννης. Είναι η Πέννη και ο Γιάννης, τα γειτονάκια μας. Εσένα σου έχω γυρίσει προφανώς πλάτη, εμφανώς. Είμαι στην ακρούλα. Είμαι μόνιμα σε μια ακρούλα. Υπάρχει προφανές, ναι. Και δείτε από πίσω τον υπολογιστή. Ο οποίος είναι καλυμμένος για να προστατευτεί. Ο οποίος είναι καλυμμένος με bubble wrap. Ναι, για να σιγάρε, παιδιά, τι τον κάναμε με bubble wrap. Μη υπερβολή. Μη σκόνη μέσα, όχι, το προστατεύσαμε. Ήμασταν και technology. Και όλη η Αιτήλα φωνάζει από τη μοκέτα, τα γραμματάκια, στις κουρτίνες. Είναι το δικό μου δωμάτιο αυτό, θέλω να σου πω. Προταλαβαίνω. Α, τότε εξηγείτε τον bubble wrap. Είναι το δικό μου δωμάτιο. Και εδώ δική μου προσπάθεια να πάρω λίγο φως από τη Σύση, η οποία. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε μια παράσταση. Τι παράσταση ήταν αυτή, μαμά, τι παράσταση ήταν αυτή. Στο Αριστοτέλειο. Και εδώ είναι που τραγούδησε και ο Άκης. Είμαι ένα γουρουνάκι, βρώμικο πόλι. Όλη μέρα με στη λάσπη παίζω στην αυλή. Εγώ που το θυμάμαι. Γιατί δεν με παίζουν οι φιλενάδες μου. Γιατί είμαι ένα γουρουνάκι. Εσύ πώς το θυμόμαστε αυτό. Εσύ το θυμάσαι πολύ όλο όμως. Ήμουν και λίγο μεγαλύτερη. Μπράβο. Και εγώ σε αυτή την παράσταση έκανα το τυγράκι. Θέλω να σου πω ότι σε αυτή την παράσταση βγήκα από τη σκηνή και πήγαινα στα παρασκήνια και ποτέ δεν το κατάλαβα. Έκανε ένα έτσι μέσα και έφυγε στο πλάι και έφυγε μόνη της. Γιατί φόρουσε τον τίγρη μία μάσκα. Ναι, και δεν έβλεπε τίποτα και απλά έφυγε. Δεν έβλεπα και είμαι και λίγο προσανατόλης. Και εδώ βλέπουμε την απέλπιδα προσπάθεια του Γιάννη να μπει κάπου στη φωτογραφία. Γιατί δεν ήταν στην τάξη μου, δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή την παράσταση και δεν θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να έχει λάμψει εκείνη τη μέρα. Αλλά χώθηκε και προσπαθεί. Ναι, αλλά δες λίγο τι ωραία έχουμε εντυμένος. Έλα ρε τον καημένο, δες τον λίγο, τον πάμε. Θα άντυνες έτσι το παιδί σου, πες. Θα άντυνες. Άνετα. Λογικό. Κατάλοιπα. Λογικό. Μιλάμε για τρελό κλαψιάρι, για τρελό μαμάκια. Όχι, πες. Δηλαδή μια τσουλήθρα πήγες να κατέβεις. Αυτό που ζω όμως. Και τράμα. Αυτό που ζω όμως, προσπαθώ με ψυχραιμία να το αντιμετωπίσω και μόλις τελείωσε έκλαψα. Είναι πολύ ψηλά για μένα και είμαι μόνος μου, δεν υπάρχει κανένας γύρω μου. Το αντιμετωπίζω με πάρα πολύ μεγάλη οριμότητα. Επιβιώνω. Απλά κάνω μια τσουλήθρα. Επιβιώνω. Και μετά στο τέλος ξεσπάω. Μετά από πάρα πολύ άγχος και πίεση που αντιμετώπισα για να κατέβω, αυτό εδώ το. Με θέλω να μου πεις αυτό το μαμόθρευτο που ήσουν που έκλαιγες και ήθελες τη μαμά σου. Ναι. Πώς μετά καταδρομής και τέτοια, τι κόντρα ήταν αυτή μετά μεγαλώνοντας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και γιατί ακόμα και 35 χρόνια η μανούλα μου είναι μανούλα μου. Και ζηλεύεις που είναι μανούλα μου. Ακόμα και τώρα. Μανούλα! Θα έπρεπε να είναι παράνομο 35 χρόνων άντρας να λες μανούλα. Όχι, γιατί παράνομο, γιατί θα πρέπει να έχεις φυλακή γι' αυτό. Έχεις παιδιά. Εδώ θα είπα κάτι, θα είπα κανένα καταπληκτικό ανέκδοτο όπως ο φοβερός χιουμορίστης που ήμουνα και είναι η αντίδραση της Ίσης που απλά δεν μπορεί να... Όχι ρε, κοιμάμαι ρε. Κοιμάμαι, απλά με κυνηγά μια κάμερα, εντάξει, φωτογένεια, απόλυτη. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στο vintage της φωτογραφίας. Ωραίο. Δηλαδή κοίταξε τώρα αυτοκίνητο έτσι. Είναι το Fiat αυτό. Αυτό είναι το Fiat, Φιωρίνο. Το μαύρο. Ναι, το Fiat. Κοίτα πως είναι πίσω το κάθισμα, τύπου καναπές. Σωστό και αυτό. Καλά, οι παιδικές. Δεν υπήρχαν παιδικά καθίσματα τότε. Η ζώνη είναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια που φορούσαμε ζώνες. Γιατί θεωρώ ότι στα 80's δεν φορούσε ζώνες κανένα παιδί. Έτσι όχι. Πιστεύω. Εμείς τις κυπηδήσαμε από Αλεξίδωτο στα 25.000 πόδια. Πραγματικά, δηλαδή, τι ήταν χειροποιητές εσείς κάνατε μόνοι σας. Αντώνη του Δανέλη. Αντώνη του Κανάκη και εσείς, Χριστίνα. Εντάξει, εδώ συνεχίζω με τον Αντώνη του Δανέλη. Πραγματικά, Αντώνη, δεν ξέρω γιατί δεν έγινε ποτέ μεταξύ μας. Με τον Αντώνη. Μετά από τόσο φλερτ, δεν ξέρω γιατί ποτέ. Δεν έκανε την κίνηση, ήταν στο friend zone κολλημένος. Πολύ ωραία φωτογραφία. Αλλά στήσιμο. Υπάρχει πόζα έτσι. Υπάρχει πόζα και είναι. Υπάρχει. Αυτό είναι τύπου Ellie Style. Δεν είναι τυχαία πόζα.
Μα το βλέπεις, δεν είναι ελιστάει. Ποιος στείνεται έτσι, ρε παιδί μου, στα δύο. Έλα, εδώ δεν περνάμε καλά. Ορίστε, και η απόδειξη ότι περνούσαμε και καλά. Ναι, όταν σε χρησιμοποιούσα σαν κούκλα. Και ας μιλήσουμε λίγο για πόζα. Και ας μιλήσουμε λίγο για καμία άλλη πόζα. Εγώ θέλω recreation σε αυτήν την ερώτηση. Αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι τυχαίο, γιατί αυτό είναι πολύ αλήκη. Είναι πολύ αλήκη, γιατί μεγάλωσα στην εποχή αλήκη. Και είναι. Δηλαδή τα σταυρωμένα χεράκια και βλέμμα στην κάμερα δεν είναι μια τυχαία πόζα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, εγώ πιστεύω ότι σ' αγαπούσα πάρα πολύ. Όλο αυτό, φυλάκι μου καλύτερα. Το θυμάσαι. Ναι. Εγώ μια μόνο δηλαδή, νομίζω ότι είναι αυτά που λέγονται για μένα ψέμα. Πήγαινε φέρε λίγο εφηβεία. Εφηβεία. Πάμε για εφηβεία. Εφηβεία. Τύπου 2000. Πιο πριν. Α, εφηβεία μου. Ναι, μπαίνω εφηβεία. 94-95. Σύση, βρήκα και αυτό το. Έλα, Γιάννη, σε περιμένω. Έλα, βρήκα. Ω Θεή. Εντάξει, και αυτό πρέπει να το κάνεις τώρα. Όχι, κάντε να το βάλουμε δίπλα-δίπλα. Να σε δω. Εντάξει, εδώ είμαστε στο Las Vegas. Δίπλα στην Κλεοπάτρα και στον Αντώνιο. Έχουμε πάει και Las Vegas στα βλαχάκια, ναι. Και πραγματικά η Κλεοπάτρα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και γι' αυτό πήγε δίπλα της τρέχοντας. Πήγα δίπλα της τρέχοντας, αυτό το κοστούμι κάτι μου έκανε. Κάτι. Έλα, ρε μπαμπαβάλτο. Δεν θα παίξει στο CNN. Στο κανάλι μου θα παίξει. Στο SNN. Εντάξει, ρε, εσύ, είναι δυνατόν. Πώς το φορούσε όλο αυτό στο κεφάλι της. Εσύ πάλι στην ακρούλα, εντάξει. Nintendo! Game Boy, Γιάννη! Game Boy! Λοιπόν, αυτό είναι το 94. 94. Εσύ είσαι 12, εγώ είμαι 14. Και έχουμε ένα κακό. Αυτή ήταν οι κασέτες που έμπαιναν πίσω στο τα Game Boy. Που όταν δεν παίζανε, το κουνούσες και. Και μετά έπαιζε. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Παίζαμε πάρα πολύ. Κόντρα και τα τέσσερα ξαδέρφια. Και αποβλακωμένα, λες και έχουμε ανακαλύψει. Και αποβλακωμένα, ναι. Δεν ήταν εκεί. Εδώ μια φωτογραφία που χαρακτηρίζει την οικογένειά μας. Φαΐ! Υπάρχει μεγάλη, μια πείνα. Μια φαίνεται πίνα. Αυτό. Και θέλω να πάμε να φάμε. Oversized τι κάνει την πατάτα. Τι σου έχει σημαίνει. Εδώ νομίζω προσπαθείς να με μιμηθείς. Προσπαθώ κάτι να κάνω. Νομίζω προσπαθείς να με μιμηθείς στην πόζα. Άρα να σου πω λίγο κάτι. Τύπου κι εγώ μπορώ να πω. Να σου πω κάτι πολύ rock steel. Rock τύπος. Έχω κάνει τατουάζ. Ρε παιδί μου, άμα σκεφτείς τώρα σε μικρό παιδάκι και ότι είσαι στο Las Vegas. Έτσι. Ναι, να σου πω κάτι. Δείχνει ότι είμαι πολύ αγκομπλεξάρης. Δεν με νοιάζει και θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Εγώ και νομίζω θα ότι είναι προσαρμοστικότητα. Κόντρα στο κύμα. Είναι Las Vegas. Ας γίνω λίγο κεντρικός. Η μαμά επίσης μου την έβγαλε στη φωτογραφία και τη θυμάμαι τη στιγμή που λέει. Τι κάνεις αυτή μαμά να κάνεις, ρε μαμά. Λοιπόν, Μαρόκο. Μαρόκο. Εδώ έχουμε εγώ και εσύ το ίδιο μαλλί. Είναι Brad Pitt και Gwyneth Paltrow που κάνουν το ίδιο χτένισμα. Για κάποιο λόγο όντως έχουμε αντάβεις και ίδιο στα μαλλιά. Εγώ, τη μακριά μου αυτή κόμη, τη μακριά μου κόμη, για επειδή λόγο... το τότε αγόρι μου, το πρώτο αγόρι μου, του άρεσε πάρα πολύ τότε η ρέατο του G. Όπου η ρέατο του G ήταν πάρα πολύ κόμη. Το θυμάμαι αυτό. Και είχε αφήσει στο δωμάτιό του το και θυμάμαι. Δώστο μου έλεγε για τη ρέατο του G. Η ρέατο του G πάρα πολύ hot, εγώ 16 χρονών. Πάμε να μιλήσω ρέατο του G. Όχι. Και να μου λέει πρέπει να κόψει τα μαλλιά σου. Γιατί ρε, το του τσίγορε. Πρέπει να κόψει τα μαλλιά σου οπωσδήποτε. Άπαπα του λέγα. Εγώ με τίποτα τα μαλλιά μου το φέρω. Και κάποια στιγμή δεν θυμάμαι τι παίχτηκε. Βάλαμε ένα στοίχημα. Του έκανα έκπληξη. Δεν θυμάμαι πώς. Γι' αυτόν το έκανα πάντως. Έκανα αυτό το μαλλί. Εσύ τι δικαιολογία έχεις. Εγώ δεν θυμάμαι γιατί, αλλά έκανα και εγώ αντάβιες. Και οι δύο αγορέ αντάβιες. Αγορέ αντάβιες, και οι δύο. Και οι δύο αγορέ αντάβιες. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι μας πάνε. Είναι ωραίο. Επίσης, σε αυτή την ηλικία έχω ξεκινήσει τώρα να πειραματίζομαι με το make-up. Με το μακιάζ, ναι. Ναι, δεν το έχω. Με το concealer υπάρχει μία υπερβολή. Θεωρώ βέβαια ότι τότε, επειδή αυτό το έκανε πολύ η Ελένη Μενεγάκη. Πολύ εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι το έκανα γιατί και εγώ νόμιζα ότι είναι σωστό. Έτσι πιστεύω. Είναι παντού. Δηλαδή το φαινόμενο concealer συμβαίνει παντού. Δεν μπορεί. Μετά ήταν και το make-up. Δηλαδή αυτό το τύπου φάντασμα. Αυτό πολύ άσπρο. Τρομακτικό. Πολύ άσπρο, ναι. Ρε μαμά δεν με έβλεπες. Έτσι γίνεις φωτογραφία. Εσύ είσαι φωτογραφία. Α, η μάνα που το παιδί της το βλέπει όμορφο. Η φωτογραφία αυτή. Εσείς οι υπόλοιποι τρεις γιατί είστε ζωντανοί και εγώ όχι, εδώ είσαι άσπρη. Εδώ είναι.
είναι η πρώτη μέρα στο Μαρόκο που πήγα και εμφανίστηκα έτσι. Και ήρθανε προτάσεις από καμήλες. Ναι, ρε, εσύ το θυμάσαι. Θυμάσαι, μαμά, που σου δίνει αυτό 20.000 καμήλες για μένα. Και δεν με έδωσε. Είσαι γκίση, ρε παιδιά. Λες 10-20 καμήλες. Λίγες είναι, γι' αυτό δεν με δώσατε. Στις 20.000 εγώ το συζητούσα. Και έτσι πάω να βγω πρώτη μέρα από το ξενοδοχείο. Το λαμαμούνια δεν μέναμε. Ναι. Πάω να βγω έτσι από το ξενοδοχείο και βγαίνω. Κουτάκια έξω από τα ράφια. Βλέπουμε στην πόρτα ένα τεράστιο κάδρο με αγνοούμενες τουρίστριες. Και λέω, φεύγω έτσι. Γυρνάμε και αλλάζουμε. Εδώ είναι τα 18 γενέθλιά σου που τα γιορτάζουμε μόνο με τα ξαδέρφια μας και τη μαμά. Φίλους δεν είχε. Κάτι. Δεν ξέρω, σβήνοντας κεράκι σε μπουγάτσα πάνω. Το θυμάμαι αυτό. Είναι μπουγάτσα η τούρτα μου. Καταρχήν, γιατί είμαι ξαφιά. Είσαι ξαφιά η οποία είναι. Έχει μακρύνει το μαλλί. Μακρύνει το μαλλί, ναι. Έχει περάσει τη φάση του. Έχει μακρύνει το μαλλί. Και ξεκινά να το μακραίνει. Και είμαι σε αυτό το πολύ κοντό καρέ του Playmobil. Εσύ δεν είσαι κακό. Έχει βγάλει την αντάρα. Εγώ ωραίο, εγώ ωραίο. Έχει καταλάβει την αστείο λίγο. Και έχει βγάλει την αντάρα και είσαι οκ. Είμαι και σοβαρεύω, μεγαλώνω, ρημάζω. Ακόμα τη στιγμή που και μιλάμε. Τώρα η Σύσσα βουτήξει από πατήρα, θα βουτήξει έτσι ακριβώς. Από πού και να βουτήξω. Από βραχάκι, από πεζούλι, από την άμμο. Έτσι. Και ο Γιάννης εδώ κάνει εφέτη που εγώ βουτάω με την κεφάλι. Εγώ το έχω. Ναι. Ναι, αλλά ποιος έκανε τις απαγγελίες στο κολυμπητήριο. Ένα πράγμα δεν μπορούσα, ρε παιδιά, αυτό να κάνω τη βουτιά. Ναι, αλλά εγώ. Έχω μία φοβία. Εδώ υπάρχει μία ακόμα απόπειρα πνιγμού, τη μεγαλύτερη ηλικία. Απόπειρα πνιγμού που εγώ το εκλαμβάνω ως αγάπη και κουρνιάζω στην αγκαλίτσα σου, σαν αδερφός που θέλει λίγο από την αδερφή. Καλά, δεν είσαι κουρνιασμένος και πάλι. Κουρνιασμένος είμαι και να πάω. Say no more! Η αδερφή που πάντα ήθελα. Το στήριγμά μου. Θα σημειωθεί ότι επίσης η μαμά μου έχει τραβήξει τις φωτογραφίες. Πριν βγω. Η μαμά σε έβαλε να το κάνει. Όχι. Εγώ το ζήτησα. Οικειοθελώς. Συγχαρητήρια. Τι έχεις ντυθεί. Μπαλαρίνα. Δεν φαίνεται. Ποια μπαλαρίνα είναι τέτοιο κότσο. Σαν παρουσίαση καλυστία είναι. Δεν ξέρω, αλλά είχα περάσει καταπληκτικά σε εκείνο το πάρτι. Δεν ξέρω όμως τι με έπιασε και ήθελα να. Το φρύδι το έχεις βάψει, την έτσι. Όχι, δεν το έχω βάψει φρύδι, έχω βάλει όμως μολύβι. Α, στο μάτι. Μαμά, εσύ τον έβαψε, το γιο σου. Όλο το καταπληκτικό αυτό ντύσιμο. Συγχαρητήρια. Το θυμάμαι. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου θυμίσω ότι έχεις παιδιά. Εδώ είναι η πιο νορμάλη κατάσταση το Πάσχα. Έχει αρχίσει και υπάρχει έτσι μία ησυχία στις εμφανίσεις μας. Σε βλέπω, ναι, είναι πιο down. Δεν υπάρχει αυτό το που θες να πας. Και εγώ και εσύ. Είμαστε λίγο. Ναι. Έχω το ηλίθιο μουσάκι εγώ που το κράτησα για αρκετά χρόνια για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Εδώ εσύ, Bon Jovi. Είναι από τότε που το είχα. Ναι. Όντως. Αυτό είναι ένα κούρεμα, θέλω να σου πω. Δεν μπορείς να είσαι Bon Jovi και να έχεις αγκαλιά τη γιαγιά σου. Δηλαδή, αν θες να είσαι Bon Jovi, πάρε μια κιθάρα. Δες όμως κάτι, τι ωραία που είσαι. Εδώ είμαστε αγαπημένοι, είμαστε στη φάση που περνάμε αγαπημένοι. Ναι, εδώ έχουμε αρχίσει το καιρό. Ναι. Δηλαδή, φαίνεται εδώ το τέτοιο. Απλά αυτή η πόζα με τη γιαγιά, δηλαδή τύπου. Cool. Με τη γιαγιά δεν γίνεται. Δηλαδή με τη γιαγιά πρέπει να έχει άλλη φάτσα. Ναι, αλλά είδες πως μπροστά με denim πάνω κάτω. Ιδέες και τώρα είναι trend το denim, κάτι ήξερα. Τότε δεν ήταν βέβαια. Και ένα κόρμα που είναι ξανθές αντάβιες στο πλάι, οι οποίες ενωνόντουσαν πίσω και κατέβαιναν από πίσω. Ήταν. Πολύ αντάβια έπαιζε. Μεγάλη αποτυχία. Κάτι είχαμε την αντάβια, ναι. Μαμά, εσύ δεν του λέει τίποτα. Τι άρεσε. Μόνο σε μένα έλεγε. Μόνο εγώ σε ενοχλούσα. Μαζί πηγαίναμε στο κομματήριο. Όχι και εδώ. Θέλω να μιλήσουμε για τα hair looks του Γιάννη. Εδώ έχεις αισθανθεί ότι έχεις κάνει. Εδώ μακρύνω μαλλί. Έχεις νιώσει αυτό. Και κάνω αυτό το Mad Band, κάνουνε. Πήγα να κάνω κοτσάκι πίσω έτσι να γίνω ωραίος. Και μακρύνω μαλλιά σιγά σιγά. Ναι ρε παιδί μου, αλλά συνήθως το πιάνεις το μαλλί όταν σε ενοχλεί, σου πέφτει μες στα μάτια κάτι. Εδώ ποιος είναι ο σκοπός του κοτσιδακίου. Γιατί τα μπροστά δεν είναι. Δεν φτάνουν ως εκεί. Θέλω να δω πώς είναι. Πειραματίζομαι. Ή να δείξεις ότι. Θα μεγαλώσουν και θα κάνω. Μετά από όλα αυτά. Απλά βαρέθηκα. Γούλι. Περνάμε μια φάση εδώ διαφορετική. Εσύ ωραίο όμως μαλλί. Εμένα μου αρέσει το μαλλί. Τη θυμάμαι αυτή τη μέρα και εδώ ήταν έξαλλη μαμά. Έξαλλη. Όλοι τη θυμόμασταν. Δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω. Έξαλλη. Ξύρισα απλά το κεφάλι μου. Τόσο ωραίο κεφάλι. Εδώ είσαι 15 χρονών. Ναι, και ξύρισα το κεφάλι μου. Και μαμά έχει θυμώσει με αυτό πολύ. Και οι δύο. Δηλαδή, παράλογο ρε παιδί. Ο οποίος παππούς μου, μπαμπάς της μαμάς, ναι. Ήταν πάρα πολύ περήφανος, διότι καμάρωσε γιατί και αυτός είχε το ίδιο κούρεμα στην ηλικία. Και ένιωσε λίγο ότι είσαι φαντάρος, ότι είσαι λίγο στρατιώτης, έτσι. Του φάνηκε λίγο στρατιωτικό όλο αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εδώ μου άρεσε και τα δικά σου μαλλιά πολύ. Και εμένα. Και περνούσε ωραία φάση. Ωραία φάση. Κάτι κάνει, ναι. Και να σημειωθεί όμως ότι μέσα στο μίσος εδώ με υποστήριξε πάρα πολύ εκείνη την ημέρα, που τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά που οι δυο μας γονείς. Ναι, όχι, γιατί εγώ έχω μία ευαισθησία.
τα θέματα. Α, που όταν οι γονείς τρελαίνονται με αυτό που κάνουν παιδιά. Ναι, δηλαδή τι σε πειράζει πως τα έχει τα μαλλιά του το παιδί. Είχα πάρα πολύ σαπόρτη. Δηλαδή η αντάβια που έκανε 3 χρόνια τώρα δεν σε πείραξε. Το ξύρισμα. Το ξύρισμα σε πείραξε. Για να δείτε για την ιστορία πως ήταν ο Γιάννης πριν ξυρίσει το κεφάλι του. Και επίση να σταθούμε λίγο στα μαλλιά τη μαμά μου. Σε αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή που μιλάς και για το Γιάννη. Μίλα μου. Γελάς. Γελάς. Και σε πείραξε ο Γιάννης που το ξύρισε. Εδώ είσαι περνάς φάση του μελαχρινού. Τι χρόνια διαφορά έχω εδώ, ναι, εδώ λίγο μελαχρινή, λίγο βαριέμαι, εδώ είναι λίγο τύπου... Είμαι πολύ καλή για να είμαστε στην παρέα. Με, ναι, 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 είναι λίγο, είναι λίγο πόπο Κυριακή και μαγωνής και... Και εγώ δεν μπορούσα να είμαι αλλού. Ναι, οι φίλες μου είναι στα goodies και εγώ εδώ. Ναι, 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 είναι και η Κυριοπουλέη, ναι. Και ο κύριος Οδυσσέας, η Αγγελική. Εντάξει Γιάννη, νομίζω ότι υπάρχει πολύ ψωμί. Θεωρώ ότι πρέπει να ξαναφτιάξουμε αυτά τα άλμπουμ, πιστεύω. Ούτως ή άλλως τα χαλάσαμε αυτή τη στιγμή για τις βγάλουμε φωτογραφίες. Κάτι πρέπει να φτιάξουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία που έχεις άλμπουμ με τις φωτογραφίες και ξεφυλίζεις χωρίς να έχεις να κάνεις κλικ. Νομίζω ότι ήταν πολύ αντιπροσωπευτικές. Ότι ανοίξαμε πάρα πολλές πληγές και τραύματα και παρουσιάσαμε στον κόσμο. Πού καταλήγουμε όμως. Γνωριστήκαμε ακόμα καλύτερα. Πού καταλήγουμε όμως. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Το πόσο με αγαπάς και το πόσο με αγαπούσες κρυφά παλιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπήρξε μια ζήλια. Αυτή ότι εγώ νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ παρεξηγημένο παιδάκι και ότι σε αγαπούσα πάρα πολύ από την αρχή. Απλά ήθελα να μην μπαίνει στα πόδια μου. Δηλαδή αυτό ζητούσα. Να με ενοχλείς. Και εσύ σου ζητείς. Εντάξει, δεν ενοχλούσα πολύ. Λίγη αγάπη ήθελα, λίγη προσοχή. Δεν ήθελα κάτι παραπάνω. Μετά όμως, όταν άνοιξε αυτό το πηγάδι αγάπης, δεν σταμάτησε ποτέ. Αυτό λοιπόν είναι ο αδερφούλης μου. Πώς σου φάνηκε το πρώτο σου βίντεο στο YouTube. Το ξέρεις ότι θα σε ξεζουμίσω, θα σε εκμεταλλευτώ πλήρως. Τι, αισθάνεσαι κουρασμένο ότι κάτι έκανε. Κουρέλι, σαν να δούλευα όλη την εβδομάδα για αυτό τώρα. Έτσι νιώθω. Πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω πώς το κάνεις. Φως πολύ, ένας κύκλος που μιλάς μέσα και κάπου έλα, πάει. Έλα, σε κάνω ότι είναι φυσικός φωτισμός και εσύ μην το λες. Ναι, είναι το από το λαμπατέρι της μαμάς από πίσω. Και πέρασα όμως πάρα πολύ όμορφα μαζί σου. Ευχαριστώ. Θα ξαναρθείς. Θες να κάνουμε ένα Q&A. Q&A. Questions and answers. Τώρα το έχω μάθει κι εγώ. Okay, είναι πάρα πολύ ωραίο trend αυτό. What stands for. Ναι. But I know what Q&A is in YouTube. Μπορούμε να κάνουμε Q&A's εμείς οι δύο, τύπου αδέρφια. Ή μπορούμε να κάνουμε, που είναι άλλο trend του YouTube αυτό. Ναι. Το Truth or Dare. Οι δυο μας. Οι δυο μας. Εντάξει. Μπορεί να μας πει ο κόσμος τι θέλει να κάνουμε. Να μας πούν τα παιδιά. Ναι, πείτε μας σας παρακαλώ, πείτε γράψτε μας, κάτω τι θέλετε να κάνετε. Μην το λες έτσι ρομπότ, σαν να το νοείς. Μπορείτε αν θέλετε να μας πείτε τι θέλετε να κάνετε την επόμενη φορά και με τη Σίση θα το κάνουμε. Truth or Dare, Q&A. Αυτά τα δύο, μην μπερδέψεις. Ένα από τα δύο. Και δεσμεύεσαι ότι θα το κάνουμε. Όχι. Θα το κάνουμε, ναι, ναι. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο κανάλι. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κουμπάκι. Βελάκια κτλ. Like φυσικά στο βίντεο γιατί εμένα θα κάνετε like σε αυτό. Δεν θα κάνετε στη Σίση, αν και μπορείτε να κάνετε και στη Σίση. Τι άλλο, κάνετε subscribe, like, notification bell, comments από κάτω. Το πόσο καταπληκτικό ήταν το βίντεο και σας άρεσε. Και επειδή σε αυτό το collaboration ο Γιάννης δεν έχει κανάλι, για να σας πω πάτε στο κανάλι του, μπορείτε να ακολουθήσετε το όμορφο αυτό αγόρι στο Instagram. Εκεί είναι, στο Facebook. Πώς είσαι στο Instagram, Γιάννης Χριστίδης. Γιάννης Χριστίδης. Εντάξει, το λέτε έτσι, πώς άνθρωπο είσαι. Γιάννης. Παπαδόπουλος. Χουάν. Χουάν. Έτσι είναι στα ισπανικά το Γιάννη, δεν μπορούσα να είναι Χουάν. Χουάν. Από κάτω λοιπόν θα σας βάλω εκτός από τα δικά μου social media και το προφίλ του Χουάν από εδώ. Το αν θέλετε να το βρείτε, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμάς ευχαριστούμε γιατί πέρασε πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Ναι. Χαιρόμαστε που ήρθες στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε να ξαναέρθεις και στο μέλλον. Φυσικά, φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.